Χαιρετίζουμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές της Μυτιλίνης που είναι σήμερα εδώ, που ενώνουν τη φωνή τους με τους μαθητές, με τους εργαζόμενους και τους επαγγελματίες της Λέσβου. Γιατί ζούμε και εμείς εδώ μαζί σας, με τα ίδια και περισσότερα άγχη και αγωνίες. Και για να είμαστε εδώ σήμερα, έχουμε ήδη περάσει πολλά. Έχουμε πληρώσει φροντιστήρια, έχουμε περάσει από τις πανελλήνιες, έχουμε αντέξει να κάνουμε μάθημα στο σπίτι μας πίσω από οθόνες για 1,5 χρόνο, κάνουμε πολλές θυσίες για να μπορούμε να συντηρηθούμε. Σε όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε όμως, κάθε μέρα μας φορτώνουν κι άλλα. Κάθε μήνας που περνάει γίνεται πιο δύσκολος. Αναγκαζόμαστε να κόβουμε τα έξοδά μας για να αντέξουμε εμείς και οι οικογένειές μας, γιατί έχουν ακριβήνει όλα τα απαραίτητα για την επιβίωσή μας. Σαν να μην έφταναν όλα τα παράλογα ενίκια που πληρώνουμε για σπίτια 30 και 40 τετραγωνικών, τώρα πληρώνουμε και για αυτά τα σπίτια 200 και 300 ευρώ ρεύμα. Πώς είναι δυνατόν να τα βγάλουμε πέρα έτσι? Αυτό ρωτάμε την κυβέρνηση και το Πανεπιστήμιο και καμία απάντηση δεν παίρνουμε. Οι φοιτητικές εστίες είναι ελάχιστες σε σχέση με τις ανάγκες που υπάρχουν. Στη Λέσχη τρώνε δωρεάν μόνο οι φτωχότεροι των φτωχών. Και αυτοί με το απαράδεκτο σύστημα που υπάρχει φοβούνται πως αν δεν πάνε κάποιες μέρες θα αναγκάζονται πάλι να πληρώνουν. Καμία στήριξη δεν υπάρχει για τους λογαριασμούς και τα ενίκια. Καμία επιπλέον στήριξη για τα εισιτήρια που ακριβαίνουν και θα επιβαρύνουν τους φοιτητές ακόμα περισσότερο τώρα που θα επιστρέψουν στο σπίτι τους για το Πάσχα. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που πανηγυρίζει κάθε μέρη για τις αξιολογήσεις και τις καινοτομίες του, αφήνει τους φοιτητές στις εστίες να ζουν μέσα στη μούχλα και με ελάχιστες ώρες θέρμανση την ημέρα. Κάνουν πως δεν βλέπουν τόσα χρόνια προβλήματα που υπάρχουν με τις μετακινήσεις από και προς το λόφο, πως καθόμαστε μέσα στο σκοτάδι όταν σχολάμε στις 9, γιατί το λεωφορείο έρχεται στις 10. Δεν ανεχόμαστε όλη αυτή την κατάσταση. Εμείς που αναπτύσσουμε την έρευνα και την καινοτομία στις δυνατότητες του 21ου αιώνα, δεν ανεχόμαστε να μην μπορούμε να ζήσουμε σαν άνθρωποι. Να αναγκαζόμαστε να παρατάμε τις σπουδές μας, γιατί δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Να αναγκαζόμαστε να δουλέψουμε με ξεφτυλιστικούς μισθούς, όπως κάνουν δεκάδες φοιτητές σήμερα. Δεν δεχόμαστε να παίρνουμε ένα πτυχίο που για να έχει αξία πρέπει να του κρεμάσουμε από δίπλα ένα σωρό πανάκριβα με τα πτυχιακά και πιστοποίησης. Είναι πρόκληση για όλους μας να μας λένε ότι δεν υπάρχει σάλιο για να μας στηρίξουν την ίδια ώρα που η κυβέρνηση σκορπάει άπειρα λεφτά για πολεμικούς εξοπλισμούς, για αγορά φρεγατών και αεροπλάνων που θα συμμετέχουν σε ξένες αποστολές, για αποστολή όπλων στην Ουκρανία. Τόσα λεφτά κάθε χρόνο στο ΝΑΤΟ και εμάς μας αντιμετωπίζουν σαν κόστος χωρίς να δίνουν σημασία στις συνθήκες σπουδών. Τόσες υπερσύγχρονες βάσεις των Αμερικάνων συντηρούν στην Ελλάδα και στη Μυτιλίνη ακόμα παλεύουν να βρουν οικόπεδο για να χτίσουν καινούργιες εστίες. Δηλώνουμε την αλληλεγγύη μας στα θύματα του πολέμου, στον λαό της Ουκρανίας, που όπως και δεκάδες άλλοι λαοί που έγιναν θύματα επεμβάσεων πριν από αυτόν, παίρνει το δρόμο της προσφυγιάς και του ξεριζωμού. Απαιτούμε η χώρα μας να μην εμπλακεί με κανέναν τρόπο στο πόλεμο και κανένας Έλληνας φαντάρος να μην βγει εκτός συνόρων. Είμαστε σήμερα εδώ γιατί ξέρουμε πως έχουμε δύναμη. Και αυτή είναι ο οργανωμένος αγώνας, η συλλογική διεκδίκηση για όλα όσα έχουμε σήμερα ανάγκη. Γιατί ξέρουμε και το βλέπουμε καθημερινά ότι ο καθένας μας δεν θα μας χαρίσει τίποτα. Διαλέγουμε αυτό το δρόμο κόντρα στη μιζέρια που θέλουν να μας επιβάλλουν. Διεκδικούμε να αυξηθεί η χρηματοδότηση στα πανεπιστήμια στο ύψος των αναγκών μας. Να πάρθουν τώρα μέτρα για την ανακούφιση των φοιτητών από την ακρίβεια και τους λογαριασμούς. Να δοθεί στεγαστικό επίδομα και περισσότερα δωρεάν δωμάτια. Να βελτιωθούν οι απαράδεικτες συνθήκες διαβίωσης στις εστίες και να υπάρχει δωρεάν ποιοτική σίτηση για όλους. Να επιδοτηθεί η μετακίνησή μας από και προς τη Λέσβο και να μπουν περισσότερα δρομολόγια του ΚΤΕΛ για το Πανεπιστήμιο. Να μην εμπλακεί η Ελλάδα στον πόλεμο και να κλείσουν τώρα οι βάσεις του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα. Βάζουμε λοιπόν τις ανάγκες μας μπροστά στα κόντρα στα σχέδιά τους.